Άλλος φεύγει, Νίκος έρχεται. Ναι. 20 λεπτά μετά τη μία, ο Νίκος Χριστοδουλίδης στάνει στο Προεδρικό Μέγαρο ως ο νέος του Ένικος πλέον. Οικείος ο χώρος, ακόμα πιο οικείο το πρώτο θερμό καλωσόρισμα. Από τον Νίκο Αναστασιάδη. Η συγκίνηση ταυτόχρονα και η παρηφάνεια, κάτι παραπάνω από έντονη εκατέρωθεν. Ο Νίκος Αναστασιάδης, διαχειτικός όπως πάντα, ανοίγει την αγκαλιά του και για τις συγκατέρες του διαδόχου του, ζητώντας όπως απαθανατιστούν όλοι μαζί στην αναμνηστική φωτογραφία εντός του Προεδρικού Γραφείου. Ναι, τα μωρά. Εσύ έλα εδώ ρε, πιο κοντά. Καθήμενος για τελευταία φορά στη θέση του οικοδεσπότη, ο Νίκος Αναστασιάδης παρέδωσε και επίσημα τα κλειδιά του Προεδρικού Μεγάρου, πλέγοντας το εγκόμιο του Νίκου Χριστοδουλίδη. Για 9 ολόκληρα χρόνια είμαστε καθημερινά σε στενή συνεργασία, είτε για να συντονίσουμε τα της κυβερνητικής επικοινωνίας, είτε για να συντονίσουμε την εξωτερική μας πολιτική. Χαίρομαι πραγματικά, γιατί η επιτυχία σου στις εκλογές για μένα αποτελεί μια επιβεβαίωση επιλογής ενός άξιου συνεργάτη. Ήσυχος ότι παραδίδει την Προεδρία σε άξια χέρια. Είμαι βέβαιος ότι γνωρίζοντας την εργασιομανία σου, την προσήλωσή σου σε άρχες, θα συνδράμεις έτσι ώστε μέσα από τον διάλογο να επιτύχεις αυτό που κατά την δεκαετία έχουμε σε μεγάλο βαθμό επιτύχει. Στην αντιφώνησή του, που περισσότερο έμοιαζε με άλλη μια προσωπική του συνάντηση, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας προσφώνησε τον Νίκο Αναστασιάδη όπως την πρώτη μέρα συνεργασίας τους. Πρόεδρε μου, πάντα πρόεδρε μου, θα σας αποκαλώ. Πρώτα και πάνω απ' όλα θέλω δημόσια για ακόμα μια φορά να σας ευχαριστήσω για την εμπιστοσύνη που δείξατε στο πρόσωπό μου. Τούτα τα 9 χρόνια ήμασταν περισσότερη ώρα μαζί από ότι ήμασταν με τις οικογένειες μας. Περάσαμε από κρίσιμες στιγμές, είτε αφορούν το Κυπριακό, είτε αφορούν τα θέματα εσωτερικής διακυβέρνησης. Αποτελεί γεγονός ότι παραλαμβάνω μια Κύπρο σαφώς καλύτερη από αυτή που παραλάβατε εσείς. Αναγνώρισε δε ότι έχει γερά θεμέλια πάνω στα οποία θα κτίσει το δικό του έργο. Έχετε πετύχει το μεγάλο στίχημα της οικονομικής ανάκαμψης της χώρας μας. Μια ανάκαμψη η οποία είναι καθοριστική σημασία για να μπορείς να χτίσεις και να έχεις και εξωτερική πολιτική, αλλά να έχεις και εσωτερική διακυβέρνηση πετυχημένη. Εγώ κρατώ από τα πολλά της προηγούμενης διακυβέρνησης τα θετικά τα οποία θα χτίσουμε πάνω, τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις που έγιναν για πρώτη φορά στην ιστορία του τόπου μας. Από τη συζήτηση μπροστά στις κάμερες δεν έλειψαν φυσικά οι εκατέρωθεν αναφορές για τις πρώτες κυρίες. Θέλω να ευχαριστήσω και την κυρία Νάντρη. 9 χρόνια είμαστε μαζί σε πολλές στιγμές, κρίσιμες στιγμές, δύσκολες στιγμές. Δύσκολες στιγμές. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που σε πολλές των περιπτώσεων ένιωθα ότι ήμουν μέρος της οικογένειάς σας. Θα μπορούσα να παραλείψω τη Φιλίπα βεβαίω, η οποία υπήρξε 3 χρόνια σάρπα μου, η βοηθός μου στα ευρωπαϊκά θέματα, μια αξιόλογη προσωπικότητα που είμαι βέβαιος θα συμβάλλει θετικά στις αποφάσεις, τους προσανατολισμούς, στην κοινή πολιτική που είχαμε ακολουθήσει. Και εσύ ως φτάνει η ώρα της αποχώρησης. Ο Νίκος Αναστασιάδης αποχαιρετά το Προεδρικό Μέγαρο και τους επί 10 χρόνια συνεργάτες του. Πώς αισθάνεστε σήμερα? Πανευτυχής, διότι επιστρέφω στην προτέραν ζωή. Δεν αμελεί δεν απευθύνει το δικό του ευχαριστώ προς τους λειτουργούς του τύπου. Σας ευχαριστώ και για τις θετικές, αλλά και για τις αρνητικές κριτικές. Να ξέρετε ότι εσείς καθορίζετε και την πορεία του κάθε Προέδρου από το σεβασμό που επιδεικνύει απέναντί σας. Χρειάζεται ανοχή στην κριτική. Και εσείς είστε εκείνοι οι οποίοι, αν καλόπιστα κρίνετε, θα συμβάλλετε σημαντικά στην επιτυχία του κάθε ασκούντος εξουσία. Να είστε πάντα καλά, σας ευχαριστώ.
Με κάθε επισημότητα πραγματικά.